Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βρισκόμαστε στο κατάστημά μας στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα σας δείξουμε μία επανέκδοση. Τι θα πει αυτό? Ένα ελαστικό από τα παλιά, ένα πάρα πολύ γνωστό ελαστικό, το οποίο αποφάσισαν να το επανακυκλοφορήσουν. Θα σας δείξω τα κορυφαία ελαστικά της γκάμας της Dunlop. Μιλάμε για την Dunlop συγκεκριμένα. Το Semi Track Day ελαστικό της εταιρείας αυτή τη στιγμή είναι το Sportsmart Tough Tough. Το πολύ γνωστό, εδώ και περίπου 4-5 χρόνια βγαίνει, είναι στην αγορά. Ένα λάστιχο από το οποίο οι περισσότεροι πελάτες μας, όχι περισσότεροι, όλοι οι πελάτες μας είναι υπερευχαριστημένοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ελαστικό Semi Track Day. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά στην πόλη, πάρα πολύ καλά σε στριφτερά κομμάτια, πάρα πολύ καλά με κανονική πίεση και δουλεύει και στην πίστα. Έχει ειδικό σκελετό N-Tech, είναι η τεχνολογία της Dunlop για την πίστα, τεχνολογία σκελετού της Dunlop για την πίστα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά λοιπόν με χαμηλές πιέσεις. Όχι ότι θα βγάλει χρόνο, προσοχή, έτσι δεν πάμε για χρόνο με το Tough Tough στην πίστα, πάμε για τη βόλτα μας, για την ευχαρίστησή μας. Εδώ λοιπόν ελάτε λίγο να το δείτε. Dunlop Sportsmart Tough Tough. Εξαιρετική σχεδίαση, slick στην άκρη, έτσι ώστε όταν είμαστε υπομέγιστη κλίση να έχουμε την απόλυτη πρόσφυση. Ένα εξαιρετικό ελαστικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να το έβαλε και να μην έμεινε ευχαριστημένος. Μάλλον μπορεί και να υπάρχει πελάτης ο οποίος, ας πούμε, νόμιζε ότι έχει πολύ ελαφρύ χέρι και όμως έκανε λάθος. Του έβγαλε 7.000 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολλά γύρω τα αυτά, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολλά. Συνήθως τα ελαστικά βγάζουν 4.500-5.000 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Τα συγκεκριμένα, έτσι. Αυτό είναι το Semi Track Day ελαστικό της Dunlop αυτή τη στιγμή στην γκάμα της. Το D212 είναι το Track Day ελαστικό της εταιρείας. Είναι ένα λάστιχο που στοχεύει και σε χρόνους στην πίστα, αλλά στοχεύει κυρίως στην πίστα. Είναι κατάλληλο βέβαια και για το δρόμο, εννοείται αυτό, αλλά θεωρείται ένα Track Day ελαστικό που, τι σημαίνει αυτό, προσανατολίζεται στη χρήση πίστας. Έχει και αυτό σκελετό N-Tech, ίσως λίγο πιο εξελιγμένο από ότι το Tough Tough. Δουλεύει με ακόμη χαμηλότερες πιέσεις στην πίστα, ελάχιστη διαφορά, αλλά δέχεται ουσιαστικά περισσότερη πίεση από τον οδηγό. Και είναι ένα λάστιχο με ακόμη πιο απλωμένη κορώνα, ένα λάστιχο το οποίο γενικά μπαίνει σε πολύ δυνατές μοτοσυκλέτες. Ελάτε λίγο να το δείτε. Ένα ελαστικό που καταλαβαίνουμε ότι προορίζεται για την πίστα και από την έκδοση slick που έχει. Βγαίνει λοιπόν σε δύο εκδόσεις. Έκδοση με χάραξη, χαραχτό το λέμε εμείς, και έκδοση slick. Είναι το ίδιο λάστιχο, απλά αλλάζει εξωτερικά. Υπάρχουν οι γραμμές στο χαραχτό και δεν υπάρχει ουσιαστικά η χάραξη στο slick. Είναι ένα slick ελαστικό. Το ίδιο λάστιχο. Οι ίδιες τιμές κιόλας, το ίδιο ακριβώς. Απλά αυτοί που θα πάνε μόνο στην πίστα θα βάλουν το D212 το slick. Αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν και στο δρόμο θα βάλουν το D212 το χαραχτό. Γιατί δεν θέλουμε να πέσουμε σε κάποιο μπουρινάκι, σε κάποια βροχούλα ή ας πούμε στη γειτονιά μας μπορεί να πλένει κάποιος το αυτοκίνητό του ή το μπαλκόνι του, να πέσουν κάτω νερά και να γλιστρήσουμε, να μην έχουμε καμία απολύτως επαφή με την άσφαλτο. Το χαραχτό το πετυχαίνουμε αυτό. Έχουμε μια απειροελάχιστη επαφή και στο νερό, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Επίσης το συγκεκριμένο να πούμε και η χαρακτή έκδοση και η slick είναι τα ελαστικά της Dunlop, τα πρώτα ελαστικά στην γκάμα της, ξεκινώντας από χαμηλά, τα οποία έχουν και επιλογή γόμας. Soft και medium για το εμπρός και medium endurance για το πίσω όσον αφορά τα χαραχτά και medium για το εμπρός σε slick, medium για πίσω και endurance για πίσω στο slick. Άρα έχουμε και επιλογή γόμας, σε αντίθεση με το ταυτά που δεν έχουμε τέτοια επιλογή εννοείται. Δεν κοστίζει κάτι παραπάνω το endurance ή να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη γόμα, δεν κοστίζει, είναι το ίδιο πράγμα, απλά εξαρτάται από την πίστα που θα μπούμε, εξαρτάται από την άσφαλτο της πίστας, γενικά εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε. Αν ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε τόσο γρήγοροι στην πίστα και θέλουμε να βγάλουμε και κάποια χιλιόμετρα στον δρόμο, θα πάμε σε medium μπροστά και endurance πίσω, ξεκάθαρα. Μία διαφορά η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με το μάτι είναι ως προς τη χάραξη. Στο ταυτά θα δούμε μία συνεχόμενη χάραξη που αυτό εδώ δεν βοηθάει μόνο στο νερό, βοηθάει και στο να κρυώσει το ελαστικό, δηλαδή είναι σχεδιασμένο σε αεροδυναμική σειράγκα το συγκεκριμένο ελαστικό, οπότε βοηθάει στην ψήξη του ελαστικού η συγκεκριμένη χάραξη. Άμα το δείτε, εδώ πέρα ας πούμε στο εμπρόστιο, ξεκινάει και είναι φαρδιά,
και στενεύει. Αυτό εδώ βοηθάει πάρα πολύ στην ψήξη του ελαστικού. Στον D212 έχουμε εντελώς διαφορετική νοοτροπία στη χάραξη, εντελώς διαφορετική σχεδίαση. Ελάτε λίγο. Βλέπετε ότι δεν είναι ούτε καν συνεχόμενη. Δεν έχει την συνέχεια που έχει το TAF-TAF. Έχει το ίδιο φάρδος πάνω κάτω η χάραξη. Δεν είναι σαν το TAF-TAF. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το D212, όποιος το βάζει, δεν θα ενδιαφερθεί καθόλου για τη χρήση στο βρεγμένο. Οι διαστάσεις είναι παρόμοιες, είναι λίγες περισσότερες στο TAF-TAF, αλλά οι βασικές είναι 120-70-17 μπροστά, 180-55-17 πίσω, 190-55-17 πίσω και 255-17 πίσω. Βλέπετε ότι δεν είπα το 190-50-17, όσοι γνωρίζετε, γενικά έχετε ψαχτεί λίγο με τα λάστιχα και έχετε μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, την έχετε ακούσει σίγουρα αυτή τη διάσταση. Δεν υπάρχει αυτή η διάσταση ούτε στο TAF-TAF, ούτε στο D212 και αυτό κάτι μας λέει. Τι μας λέει? Ότι οι αναβάτες που θα φορέσουν τέτοια ελαστικά είναι πιο στριφτεροί, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, κοιτάνε και τους ενδιαφέρει πιο πολύ το στρίψιμο παρά η ευθεία. Δεν προσφέρεται λοιπόν ούτε καν το TAF-TAF σε μια διάσταση 190-50-17 με τέτοιο προφίλ, λοιπόν 50, πιο χαμηλό, διότι δεν ενδιαφέρει την Dunlop να πιάσει, ας πούμε, αυτό το κοινό. Έχει άλλο ελαστικό, το οποίο ονομάζεται MK3, το οποίο βγαίνει σε 190-50-17. Γενικά, το κοινό που θα βάλει τέτοια ελαστικά θα κοιτάξει πιο πολύ την ευχαρίστησή του παρά την χιλιομετρική απόδοση των ελαστικών. Σειρά Sport Smart λοιπόν για το TAF-TAF και GP Racer για το D212. Τώρα, ποιο είναι το νέο της αγοράς? Το νέο της αγοράς, και χαίρομαι πάρα πολύ που επανακυκλοφόρησε το συγκεκριμένο ελαστικό, είναι το GP Racer. GP Racer λοιπόν σειρά, Track Day σειρά. Θα σας εξηγήσω τι συνέβη με αυτό το ελαστικό. Μιλάμε για το GP Racer D211. Η επανακυκλοφορία λοιπόν του D211 είναι το μεγάλο γεγονός για την Dunlop και γενικά για την Track Day κατηγορία ελαστικών μοτοσυκλέτας. Ελάτε λίγο να το δείτε ξανά, γιατί κάποιοι το ξέρετε σίγουρα το συγκεκριμένο ελαστικό. Το πολύ γνωστό D211. Τώρα, γιατί χαίρομαι πολύ που επανακυκλοφόρησε το συγκεκριμένο ελαστικό. Πρόκειται για ένα ελαστικό το οποίο έκανε πασίγνωστη την Dunlop. Ο κάθε αναβάτης ήθελε να βάλει αυτό το ελαστικό όταν κυκλοφορούσε. Πρέπει να έχει περίπου μια 7 ετία, κάπου εκεί, 8 ετία που σταμάτησε το συγκεκριμένο ελαστικό. Είναι ένα ελαστικό το οποίο τι προσέφερε? Προσέφερε ουσιαστικά, κυκλοφόρησε καταρχάς να πούμε πριν το D212, δεν κυκλοφόρησε παράλληλα με το D212 και πριν το TAF-TAF. Πριν το TAF-TAF, τι προσέφερε? Προσέφερε δύο ελαστικά, TAF-TAF και D212, δύο ελαστικά λοιπόν σε ένα. Με απόλυτη επιτυχία το ελαστικό είχε απίστευτο κράτημα στο στεγνό, στην πίστα, στην πόλη. Μη σας πω και στο βρεγμένο, ήταν καλύτερο από πολλά ελαστικά εκείνης της εποχής. Ένα λάστιχο γενικά που προσέφερε πάρα πολλά καλά στον αναβάτη και στη μοτοσυκλέτα, στην ευχαρίστηση για την οδήγηση. Γενικά ένα ελαστικό το οποίο, σας ξαναλέω, έκανε γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, την Dunlop, τα ελαστικά μοτοσυκλέτας και ιδίως σε αυτή την κατηγορία. Τι έκανε τώρα το D211 και έγινε τόσο γνωστό? Ουσιαστικά η Dunlop είχε τον καλύτερο συνδυασμό σκελετού και γόμας. Μη σας πω, μέχρι και πριν 2-3 χρόνια. Εντάξει, πριν 2-3 χρόνια τα ελαστικά άρχισαν να εκτοξεύονται όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, τα ελαστικά μοτοσυκλέτα συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε δηλαδή με ένα ελαστικό το οποίο έχει βγει φέτος, ας πούμε, σε τεχνολογία ή σε γόμα. Αλλά μιλάμε για ένα λάστιχο, τι να σας πω, απίστευτα αξιόλογο, πάρα πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή κιόλας top value for money, δεν το συζητάμε. Ένα ελαστικό που ίσως αυτή τη στιγμή προσφέρει καλύτερη χιλιομετρική απόδοση ακόμη και από το TAF-TAF, που βγάζει, όπως σας είπα, 4.500-5.000 χιλιόμετρα, και καλύτερη πρόσφυση από το D212 μέσα στην πόλη. Γιατί το D212 για να δουλέψει θέλει έτσι μια λίγο πιο χαμηλή πίεση. Το συγκεκριμένο D211 δουλεύει με όλες τις πιέσεις απίστευτα καλά. Ένα ελαστικό το οποίο αξίζει να το αξιολογήσουμε για το 2024. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει του χρόνου.
φέτος υπάρχει και μπορώ να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει. Εννοείται πως βγήκε για λόγους marketing. Η Pirelli αντίστοιχα έχει μια επανέκδοση εδώ και 2-3 χρόνια του Super Corsa SPV2, του πασίγνωστου Super Corsa της πρώτης σειράς, της πρώτης γνήσιας σειράς Super Corsa. Και από εκεί και πέρα ήταν αυτός ο λόγος κυρίως. Έχει μια πάρα πολύ καλή τιμή. Μπείτε στο site μας, θα το δείτε σε υπερπροσφορά το συγκεκριμένο, τον D211. Δεν κυκλοφορεί σε πάρα πολλές γόμες και διαστάσεις, συγκεκριμένα medium μπροστά και endurance πίσω και διαστάσεις 120-70-17 μπροστά, πίσω 180-55-17 που θα δυσκολευτούμε και λίγο να το βρούμε, 190-55-17 και 255-17 και τα τρία πίσω ελαστικά σε endurance. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, ειλικρινά οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα και να είχα, είτε γυμνή, είτε street τέλος πάντων, γυμνό street, είτε πίστας, με τα χίλια θα πήγαινα στο συγκεκριμένο ελαστικό. Απίστευτο ελαστικό. Πάρα πολύ καλή πρόσφυση. Πιο φαρδί όσον αφορά το καλούπι του. Γενικά στη σειρά GP Racer υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες εταιρείες. Η σειρά GP Racer λοιπόν είναι λίγο πιο φαρδιά σε πραγματικές διαστάσεις. Το 190 δεν είναι 190, αλλά είναι 195. Είναι λίγο πιο φαρδί γενικά. Πιο απλωμένη κορώνα, πιο όμορφη κορώνα. Τι να σας πω τώρα, ότι το βάζαμε παλιά λανθασμένα βέβαια, αλλά μας το ζητούσαν οι πελάτες. Λανθασμένα σε CBF 600 και σε Bandit 6,5 μηχανάκια sport touring ουσιαστικά. Ένα απίστευτο ελαστικό. Πάρα πολύ καλό. Αν είναι να αλλάξετε ελαστικά και να βάλετε τέτοιες κατηγορίες ελαστικό, αν είναι να αλλάξετε ελαστικά μέσα στο 24, πραγματικά δείτε το πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ελαστικό. Απέναντι στο D211, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα βρούμε το SPV2, το Super Corsa της Pirelli, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ αξιόλογο ελαστικό, πάρα πολύ καλό, αλλά άποψή μας, προσωπική άποψή μας, πραγματικά το D211 ίσως είναι ένα τσικ καλύτερο, δηλαδή κερδίζει στα σημεία το Super Corsa. Το Super Corsa βέβαια ίσως το βρείτε, ίσως στην αγορά και λίγο πιο οικονομικό από ότι το D211, ίσως και στην ίδια τιμή. Αξιολογήστε τα δύο αυτά ελαστικά, εάν είστε να βάλετε τέτοιου επίπεδου ελαστικά, τέτοια ελαστικά track day της σειράς GP Racer. Εννοείται πως υπάρχουν διαθέσιμα στο κατάστημά μας και στο e-shop μας. Τι άλλο να σας πω, δεν θα σας πω πολλά άλλα. Μπείτε στο site μας και δείτε τα εκεί πέρα απευθείας. Ελάτε λίγο να το ξαναδείτε. Πρέπει να πούμε και κάτι τελευταίο για αυτούς που τους ενδιαφέρει. Όλα τα ελαστικά της Dunlop και η σειρά GP Racer και η σειρά TAF-TAF είναι κατασκευασμένα στην Γαλλία. Ίσως το καλύτερο εργοστάσιο από θέμα όσον αφορά την ποιότητα που προσφέρει, την ποιότητα κατασκευής. Ίσως το καλύτερο εργοστάσιο λοιπόν στην Ευρώπη. Αυτά είχαμε να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Ελπίζω να σας φάνηκε πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο βιντεάκι. Πάντα κράνος και να είστε καλά. Καλό βράδυ.